ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρισμού τον Σεπτέμβριο. Δημοσίευσε μάλιστα και σχετικό γράφημα. Μόνο που το γράφημα δεν απεικονίζει τις τιμές και στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε αυτές που είναι συνδεδεμένες με κάποιον τρόπο, όπως για παράδειγμα η Νορβηγία και η Βρετανία. Στην πραγματικότητα, αν δούμε ολόκληρο το μηνιαίο δελτίο για τον Σεπτέμβριο, θα δούμε πως η έρευνα έγινε ανάμεσα σε 33 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης και η Αθήνα κατατάσσεται στη 16η θέση σε ό,τι αφορά τη δαπάνη των οικιακών καταναλωτών για την κατανάλωση ρεύματος. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή της κιλοβατόρας διαμορφώθηκε στα 29,52 λεπτά του ευρώ. 16η θέση σε 33 χώρες, δεν το λες και χαμηλή τιμή ρεύματος, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η μισθή στην Ελλάδα είναι είδος επιδόματος.